Βάζω μέσα τα πραγματάκια μου, γι' αυτό γίνεται ωραία. Πάμε να γράψουμε τα υλικά μας. Εγώ χρησιμοποιώ ψηλή φακή. Τώρα εσείς βάλτε ό,τι φακή θέλετε, έτσι. 500 γραμμάρια ψηλές φακές. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ένα κύβο ζωμό κνόρ για όσπρια. Δύο ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Βάζω πρασάκι μέσα. Το γλυκένει, το κάνει λουκούμι. Δύο σκελίδες σκόρδο. Δύο καρότα ή πολύ ψιλοκομμένα ή τριμμένα στο χοντρό τον τρίφτη. Ντομάτες τώρα αυτή την εποχή δεν έχουμε, βάζουμε ψιλοκομμένη ντοματούλα ή βάζετε εμπορίου, τα ντοματίνια εμπορίου. Τι ωραία που είναι, αρκιρούλα. Δεν μπράβο. Έχω βάλει ξύδι μέσα, θέλει ξυδάκι, δεν την έχω τελειώσει, την έχω εδώ για να δείξουμε πώς την τελειώνουμε, αλλά είναι τέλεια. Είδες νοστιμιά, με τόσα ωραία υλικά τέλεια. Που έχει μέσα. Λοιπόν, ντομάτα, είπαμε, δύο κουταλιές κοφτές πελτέ ντομάτας, δύο δαφνόφυλλα. Βάζω πάντα λίγη ρίγανη στο τέλος, βάζω πάντα λίγο ξύδι στο τέλος και λίγο αγουρέλαιο, παιδιά. Αυτό το μαγικό λάδι που έχουμε στην Ελλάδα, που είναι εξαιρετικό και πρέπει να τρώγεται ομό. Το βάζω στο σερβίρισμα, αυτό εδώ είναι αγουρέλαιο. Την ώρα που σερβίρω, το βλέπεις, είναι πυκνό, είναι το χρώμα του διαφορετικό. Την ώρα που σερβίρω τη φακή μου, βάζω και δύο σταγόνες αγουρέλαιο από πάνω και παίρνω όλες τις βιταμίνες και όλη την οστιμιά του. Πάρα πολύ ωραία. Και μπόλικο πιπεράκι, έτσι. Άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Τι ωραίες που είναι φακές. Το πρώτο πράγμα, εγώ πεθαίνω για φακή, φέη μου, και να ξέρεις ότι η φακή είναι ένα φαγητό που άμα σου μείνει την επόμενη μέρα, το βγάζει. Πνίγες. Το βγάζει ένα καινούριο φαγητό. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις. Είναι να το κάνεις μια ωραία βελουτέ φακής. Ή να στραγγίσεις τη φακή και να ζυμώσεις μπιφτέκι φακής. Να βάλεις και άλλα λαχανικά μέσα και να το κάνεις σαν ψεύτικο κεφτεδάκι. Γίνεται φανταστικό και είναι και πάρα πολύ υγιεινό και πάρα πολύ οικονομικό. Και σαλάτα είναι ωραία. Και φακή, σαλάτα. Έχουμε δείξει τόσες φορές ωραίες φακές, σαλάτα. Φανταστικές, θα ξαναδείξουμε. Θα ξαναδείξουμε γιατί είναι πραγματικά ένα υλικό που αγαπώ εγώ πάρα πολύ. Και να πούμε ότι η ωραιότερη φακή στην Ελλάδα βγαίνει στην Εγκλουβή, στη Λευκάδα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, είναι το πιο ορεινό χωριό της Λευκάδας η Εγκλουβή. Η παραγωγή εκεί κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ σπάνια φακή της Εγκλουβής, παιδιά. Εμένα, δόξα τω Θεώ, βρίσκω, μου στέλνουν τα παιδιά από εκεί. Όπου βρείτε φακή Εγκλουβής, δοκιμάστε την, είναι σκέτο γλύκισμα. Επίσης στη Μακεδονία, στο Τσοτίλι, άλλο το χωριό. Τσοτίλι. Έχει εκπληκτική φακή, πάρα πολύ νόστιμη. Όπου βρείτε δηλαδή με ονομασία προέλευσης, φακή, πάρτε την, είναι φανταστική. Άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνω. Παίρνω τη φακή μου και την νεροβράζω. Θα τη βάλω, βλέπετε πώς πιάνω τα υλικά μου. Γενικά τα υλικά μου τα αγαπώ και το φαγητό για μένα σημαίνει ότι μοιράζομαι πράγματα μαζί σας. Με εσάς που μας βλέπετε, μοιραζόμαστε ωραία συνταγή. Με τον κόσμο που σερβίρω, μοιράζομαι ωραίες νοστιμιές. Με την οικογένεια, περνάμε την αγάπη μας μέσα από το φαγητό. Παίρνω τη φακή και την νεροβράζω. Για 5 λεπτάκια. Μόνο, Θα βγάλει, ναι, θα βγάλει λίγο ένα σκούρο υγρό τέλος πάντων. Αυτό θα το πετάξουμε. Θα τη στραγγίσω καλά τη φακή μου και θα την κρατήσω δίπλα. Σε δυνατή φωτιά την νεροβράζει. Δεν έχει πρόβλημα. Για 5 λεπτάκια, όπου και να τη βάλεις, στο 7 ας πούμε. Μόνο 5 όμως. Άμα έχω και τις κατσαρόλες αυτές που βράζουν σε χαμηλές φωτιές. Ναι, για 5 λεπτάκια έτσι να νεροβράσει, να φύγει ο αφρόστος που βγάζει δεν και να φύγει το σκούρο. Πριν. Όχι, όχι. Είναι, εντάξει, τι κοιτάμε. Αν είναι χύμα, θα την καθαρίσουμε. Έτσι. Εγώ την παίρνω, είναι καθαρισμένη. Η φακή μου την καθαρίζουν τα κορίτσια που μου τη στέλνουν. Ναι, άμα είναι χύμα, θέλει καθάρισμα. Άρα 5 λεπτά, όπως όλες αυτό που κάνουμε, την νεροβράζει. Νεροβράσιμο τη φακή και να σας πω και ένα κόλπο. Επειδή τα όσπρια γενικά σας φουσκώνουν, μου έχετε πει όλοι, το ξέρουμε ότι σας φουσκώνουν, σας φέρνουν την πανισμό. Την ώρα που την νεροβράζω τη φακή, βάζω μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας. Και αυτό, τώρα μου το είχε πει αυτό μία κυρία και όντως νομίζω ότι πιάνει. Ένα κουταλάκι του γλυκού στο σκόνη μουστάρδας και σου παίρνει το φούσκωμα τέλος πάντων. Αυτό που προκαλεί η φακή, το φούσκωμα ή τα ρεβίθια ή τα φασόλια, σου το παίρνει και δεν νιώθεις έτσι φουσκωμένο. Εγώ δεν νιώθω φουσκωμένη και μια κατσαρόλα φακή να φάω. Να και η εγγυούσα. Είδε σήμερα το κορίτσι. Το κορίτσι. Τρώει σωστά, τρώει σωστά για το μωρό τη. Τρώει σωστά για το μωρό τη. Τι κάνει ο Βαγγέλης. Βαγγέλα. Έχεις ομορφύνει τόσο πολύ. Στο έλεγα και πριν. Στορκίζομαι. Κοκκίνησα. Ομορφύνει τόσο πολύ. Εγώ γιατί νομίζω ότι είμαι σαν μπαλόνι. Είσαι μια κούκλα. Κούκλα. Και είναι και άβαφτη τίποτα. Δεν σε έχω δει πιο όμορφη στη ζωή. Τι λες, βρε Θεέ. Κορίτσι μου γλυκό. Σήμερα αύριο είμαστε κοντά. Περιμένει. Είναι τιμόγενη το κορίτσι μας. Κάτσε να σε σερβίρω. Κάτσε να φας και εσύ ωραία φακή. Ταβέρνα ή Φέη. Ταβέρνα ή Φέη, τέλειο ήταν αυτό, μου άρεσε. Ταβέρνα ή Φέη, πολύ καλό. Λοιπόν, κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Η φακή μου θέλει και μπόλικο κρεμμύδι, θέλει και μπόλικο σκορδάκι. Το σκόρδο μέσα δεν το νιώθετε, αλλά είναι όλα αυτά τα υλικά που κάνουν τη φακή μας να γίνει πεντανόστιμη. Το κρεμμυδάκι το έχει σε κυπάκια, πολύ μικρό, Το κόβω, το ψιλοκόβω, έτσι κι αλλιώς, Φέη μου, μέσα θα λιώσει. Το κρεμμύδι μου δεν θα φαίνεται.
Θα λιώσει. Βάλτε του και λίγο ξυδάκι μέσα, γιατί δεν έχω βάλει καθόλου. Θα σα το δείξω στο τέλο. Το ξύδι το βάζω πάντα στο τέλο. Το λάδι μου. Το λάδι, σα είπα μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Δεν το βάζω όλο το λάδι από την αρχή. Θα βάλω λίγο λαδάκι στην κατσαρόλα μου, έτσι μερικέ κουταλιέ κάτω στη βάση. Και το υπόλοιπο θα μπει στο τέλο. Να μου χυλώσει ωραία τη φακή μου και να δώσει και ωραία γεύση και ωραία αρώματα. Να κρατήσω και όλα τα πολύτιμα συστατικά του λαδιού μου και να μου χυλώσει πολύ ωραία το όσπριό μου. Χαμηλή η φωτιά μου, δεν θέλω δυνατές φωτιές. Σε χαμηλή φωτιά θέλω να το υδρώσω λίγο το κρεμμύδι μου. Θέλω να το φοβερίσω το κρεμμύδι. Τι ωραία λέξη ρε Φέη αυτή, να φοβερίσω το κρεμμύδι. Η μαμά μου το λέει αυτό, να φοβερίσω το κρεμμύδι. Ίσα δηλαδή να έρθει να γίνει λίγο διάφανο. Δεν θέλω να πάρει χρώμα, δεν θέλω να κάνω κάτι βαρύ. Το φαγητό βγαίνει πολύ ελαφρύ και πάρα πολύ νόστιμο συγχρόνως. Πάγατε, μπράβο στα κορίτσια μου. Έτσι, φακούλες νόστιμες, όνειρο. Βάλτε και λαχανικά μπόλικα, γιατί η φακή θέλει το λαχανικό της. Ψιλοκόψτε μέσα και λίγο σκορδάκι, παρακαλώ, που του πάει πάρα πολύ. Ή βάλτε το σκόρδο σπασμένο ολόκληρο, θα λιώσει στο μαγείρεμα και δεν θα φαίνεται καθόλου. Μέσα και το σκόρδο μας. Εσύ, Φέη μου, αναλαμβάνεις αυτό. Πράσο, σας είπα ότι εγώ βάζω και λίγο πράσο στη φακή μου. Αν είναι μικρά τα πρασάκια, θα βάλω δύο μικρά λεπτά τρυφερά πράσα. Αν είναι πιο μεγάλο, θα βάλω ένα κομμάτι ψιλοκομμένο πράσο.